Για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, κλείστε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, σταματήστε οτιδήποτε άλλο κάνετε και μην επιτρέπετε τίποτα να σας αποσπάσει την προσοχή για τα επόμενα λίγα δευτερόλεπτα. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Καταμάχης του δικτυακού marketing», δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στον χώρο αυτό. Αυτό είναι το 31ο βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για τη σημασία του να μην αποσπάει την προσοχή μας όταν μιλάμε με κάποιον άλλον. Έχετε ακούσει τη φράση που λέει ότι δεν έχει σημασία το τι λες, αλλά το πώς το λες. Αν ισχύει αυτό που ισχύει, το ερώτημα μετά είναι πώς μπορεί κάποιος να μάθει πώς να το κάνει αυτό. Η απάντηση είναι ότι μπορεί να το μάθει εδώ, σε αυτά τα βίντεο, στο βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing» και στην εκπαίδευση «Ακαταμάχητη πρόσκληση». Σε όλα αυτά, απαντάω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Όταν μιλάτε με τον υποψήφιό σας, μετά την πρώτη σιωπηλή δήλωση, παύλα σκέψη, ενδιαφέρομαι για σένα, που συζητήσαμε στο προηγούμενο βίντεο, το επόμενο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μην αποσπάτε η προσοχή σας από οτιδήποτε. Ξέρω, ακούγεται απλό, αλλά πιστέψτε με, είναι κάτι που κάνει μπαμ όταν δεν το κάνετε. Όταν δηλαδή επιτρέπετε σε κάτι άλλο να αποσπάσει την προσοχή σας, αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ. Και σίγουρα δεν θα το ανέφερα και δεν θα έκανα βίντεο γι' αυτό, αν δεν έβλεπα ότι εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό πολλούς ανθρώπους από το να γίνουν πολύ καλοί στην επικοινωνία. Όταν αποσπάτε η προσοχή σας από κάτι, αμέσως η σιωπηλή δήλωση «ενδιαφέρομαι για σένα» που είδαμε στο 38ο βίντεο εξαφανίζεται, επειδή δεν ενδιαφέρεστε για αυτούς αν η προσοχή σας είναι κάπου αλλού. Η προσοχή σας, αντί να είναι στραμμένη πάνω τους, είναι στο email ή στο μήνυμα που μόλις σας ήρθε ή στη σερβιτόρα που ήρθε στο τραπέζι για να πάρει παραγγελία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αλλά όταν κάποιος κάνει μια πρόποση με ένα ποτήρι κρασί ή σαμπάνια ή χυμό ή οτιδήποτε, η ρυθμοτυπία λέει ότι θα πρέπει να κρατάτε το ποτήρι στα χείλη σας μέχρι το άτομο που έκανε την πρόποση να πάρει το ποτήρι τα δικά του χείλη. Όταν μιλάτε λοιπόν με τον υποψήφιό σας, μην πάρετε την προσοχή σας από αυτόν μέχρι να φύγει η δική του προσοχή από εσάς. Δηλαδή, αν ο υποψήφιός σας κοιτάξει την τηλεόραση ή γυρίσει προς τη σερβιτόρα ή κάτι τέτοιο, μην συνεχίσετε να τον καρφώνετε να τον κοιτάτε, αλλά μεταφέρετε εσείς την προσοχή σας σε αυτό που εστιάζει και αυτός. Δηλαδή, αν είστε κάπου έξω και μιλάτε με κάποιον, όταν έρθει η σερβιτόρα ή ο σερβιτόρος για την παραγγελία, θα πρέπει δηλαδή πρώτα ο υποψήφιος να κοιτάξει εκεί, πρώτα κοιτάξετε και εσείς. Τώρα, όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, μείνετε και εκεί εστιασμένοι στη συζήτηση. Μην κάνετε άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Μπορεί να χάσετε πολύ σημαντικές πληροφορίες αν κάνετε άλλα πράγματα. Αν κάνετε άλλα πράγματα, οι απαντήσεις σας σε πράγματα που σας λένε, που σας ρωτάνε, είναι πολύ συχνά εσφαλμένες ή δεν είναι την κατάλληλη στιγμή. Και μην νομίζετε ότι για μια στιγμή ότι δεν το προσέχουν. Ακόμα και από το τηλέφωνο μπορεί να το προσέξουν. Δεν θα σας πούν κάτι δηλαδή ότι γιατί δεν με προσέχεις, αλλά ξέρουν ότι η προσοχή σας είναι στραμμένη σε κάτι άλλο. Και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ποτέ. Μερικές φορές μπορεί να μιλάω με κάποιον και να παρατηρήσω ότι η προσοχή του δεν είναι στραμμένη πάνω μου, αλλά είναι σε κάτι άλλο. Αν τους ζητήσετε να επαναλάβουν κάτι που μόλις είπατε, θα δείτε αρκετά συχνά μερικές αστείες απαντήσεις. Όταν βρίσκεστε σε μια επιχειρηματική παρουσίαση και έχετε μαζί σας τον καλεσμένο σας, μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε στο περιβάλλον να αποσπά τη δική σας προσοχή. Για παράδειγμα, καθώς κάθεστε, μπαίνει κάποιος στην αίθουσα αργοπορημένος από πίσω. Μην γυρίσετε να κοιτάξετε. Κάποιες φορές μπορεί να κάθομαι δίπλα στον υποψήφιό μου και να μιλάει ο ομιλητής και να ακουστεί κάτι από πίσω. Ακόμα και αν γυρίσουν όλοι να κοιτάξουν, εγώ δεν θα γυρίσω. Θα μείνω συγκεντρωμένος στον ομιλητή μου. Κρατήστε λοιπόν τα μάτια σας σε αυτόν που κάνει την παρουσίαση. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό θεωρείται το περιεχόμενο αυτών που λέει ο ομιλητής. Ο καλεσμένος σας, να είστε σίγουρος ότι θα το προσέξει αυτό, θα προσέξει πώς φέρεστε. Το ίδιο φυσικά ισχύει και αν κάποιος βγει από την αίθουσα. Αυτό ισχύει για τις επιχειρηματικές παρουσιάσεις. Όταν βρίσκεσαι σε μια εκπαίδευση, εντάξει, μπορεί το κλίμα να είναι λίγο πιο χαλαρό, αλλά και πάλι ισχύει για τότε ο ίδιος κανόνας. Δηλαδή, μην επιτρέπετε κάτι στο περιβάλλον να αποσπάσει την προσοχή σας. Έτσι, δείχνετε στους συνεργάτες σας τη σημασία που δίνετε στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Τώρα, ποια είναι κάποια πράγματα που έχω δει ότι μπορεί να τραβήξουν την προσοχή ενός δικτυωτή? Για τους άντρες, μπορεί να είναι μια όμορφη κοπέλα που περνάει από δίπλα. Για τις γυναίκες, μπορεί να είναι το ντύσιμο μιας άλλης κοπέλας που ή γυναίκας που περνάει από δίπλα. Μπορεί να είναι η τηλεόραση που παίζει στο χώρο που βρίσκεστε. Μπορεί να είναι τα παιδιά ή κατοικίδια, αν κάνετε παρουσίαση σε κάποιο σπίτι. Μπορεί για παράδειγμα να είναι ένα τηλέφωνο που χτυπάει. Ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα και απλά δώστε προσοχή στον υποψήφιό σας. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει για το να δείχνετε ενδιαφέρον στον υποψήφιό σας. Η δεύτερη δεξιότητα επικοινωνίας
είναι να μην επιτρέπετε οτιδήποτε στο περιβάλλον να αποσπά την προσοχή σας. Και αν το σκεφτείτε, αν κάνετε σωστά την πρώτη δεξιότητα επικοινωνίας, τότε η δεύτερη είναι δεδομένη. Αυτό ήταν οι 10 δεξιότητες επικοινωνίας, αναλύονται λεπτομερώς στην 5ωρη εκπαίδευσή μου με θέμα ακαταμάχητη πρόσκληση. Αν έχετε κάποια ερώτηση για αυτή τη δεξιότητα που μόλις ανέφερα, τη δεύτερη δεξιότητα επικοινωνίας, γράψτε την ερώτησή σας κάτω στα σχόλια και θα την απαντήσω είτε με σχόλιο είτε με κάποιο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μην επιτρέπετε τίποτα στο περιβάλλον να αποσπά την προσοχή σας από τον συνομιλητή σας και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!